Τέταρτο μέρος σήμερα από τη σειρά των βίντεο με τον Γιώργο Τουλιάτο. Ελπίζω να έχετε απολαύσει ήδη τα προηγούμενα και προχωράμε δυνατά εδώ στις επάλξεις. Αυξημένη προλακτίνη και χαμηλή τέστο σε φυσιολογικό σε κιλά άνδρα μη χρήση στεροειδών. Γιατί, από τον Κώστα Σαντόνο. Γιατί κάνει χασίση, γιατί παίρνει SSRIs. SSRIs να πούμε ότι είναι τα φάρμακα. Ναι. Η βενζοδιαζεπίνη επίση. SSRIs αντικαταθλιπτικά. Βαρβιτουρικά, αντιψυχωσικά. Η κάναβη ανεβάζει προλακτίνη. Ενίοτε η αϊπνία ανεβάζει προλακτίνη. Επομένω, η προλακτίνη ανταγωνίζεται και την τέστο και κάνει ανοργασμία. Δεν μπορεί να τελειώσει. Είναι ένα. Από τις εξετάσεις που κοιτάμε σε έναν άνθρωπο. Πες ότι δεν τα κάνει και... αυτά. Πες ότι δεν καπνίζει. Άμα του την ελαττώσεις, θα έχει μια καλύτερη ανταπόκριση στη λίπιντό του. Η προλακτίνη να είναι κάτω από 15, κάποια εργαστήρια δεν είναι 20-25. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ούτε επίσης πολύ χαμηλή είναι καλό. Αλλά άμα την έχεις ελεγχόμενη, σε ανθρώπους που δουλεύουν νύχτα, σταθερά προτείνω να παίρνουν μια χαμηλή δόση καβεργολίνης, έτσι ώστε να αποτρέπουν την αναδότηση. Γιατί βλέπω αστυνομικούς, σωματοφύλακες κτλ. Πορτιέριδες ότι έχουν υψηλή προλακτίνη. Έτσι. Από το στρες και από την αϊπνία. Μια περίοδο λάθος... εγώ που είμαι πολύ στρεσογόνος τώρα, πριν 6 μήνες, η προλακτίνη πρώτη φορά πήγε 25. Να σε ρωτήσω, Γιώργο, όταν κάποιος χρησιμοποιήσει καβεργολίνη για να μειώσει την προλακτίνη, όταν θα την κόψει, έχει rebound effect, δηλαδή αφού μπορεί την και το κόψει. Αν υπάρχουν οι παράγοντες που να το ανεβάσει πάλι. Επομένως, όπως λέμε, στρες, αϊπνία, πόρτο ή φάρμακα άλλα. Υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες, θα ξανανέβει. Δεν απαραίτητο όμως. Είναι εξαίρεση δηλαδή να κάνει rebound. Άμα δεν υπάρχει παράγοντα να την αυξήσει, δεν μπορεί. Ίδια ερώτηση και για τα αντιστρογόνα. Παίρνουμε αντιστρογόνα για κάποιο λόγο, είτε είναι bodybuilder σε κύκλο, είτε είναι άνθρωποι. Πρόσεχε, ο bodybuilder θέλει χαμηλά αντιστρογόνα για να δείξει πιο στεγνός. Okay. Με κόστος στην υγεία βέβαια. Αυτό πειράζει στη διάθεση, στη λίμπιντο, στις αρτηρίες, στις αρθρώσεις. Υπάρχουν αντιστρογόνα τα οποία αποτρέπουν το rebound, όπως είναι το αρωμασίνη, η ξεμεστάνη, γιατί είναι suicidal, είναι αυτοκτονικό. Ενώ το αρεμιντέξ και το λιτροζόλ μπορούν να τα ξανεβάσουν. Αλλά χρειαζόμαστε τα αστρογόνα, πρέπει να έχουμε ένα καλό προφίλ αστρογόνων για το ενδοθύλιο, για τη διάθεση, για τη λίμπιντο, για τις αρθρώσεις. Ακόμη και για τους υποδοχείς, τη δεικτικότητα των ανδρογονικών υποδοχών στα αναβολικά. Στον όγκο θέλουμε αστρογόνα, γιατί τα αναβολικά δουλεύουν καλύτερα στους υποδοχείς. Οι γυναίκες γιατί δεν τόσο καλά στα αναβολικά. Και γιατί έχουν αστρογόνα. Τα οποία βοηθούν τα τεστοστερόνες να δουλέψει καλύτερα. Και ίσως γιατί ο άντρας έχει ήδη τεστοστερόνες, στη γυναίκα κάνει μεγάλη διαφορά. Σωστά. Το ανδρογόνο που μπαίνει. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Για έναν που δεν είναι σε κύκλο, είναι σε TRT και παίρνει αντιστρογόνο έτσι. Κακώς πιστεύω ότι πλέον στην Αμερική έχουν δαιμονοποιήσει μέσα στην ορμονική αποκατάσταση το αντιστρογόνο. Διότι ποια δόση είναι τόσο ικανή να σου κάνει να πάρει ένα σωλέρωματα στα 100, τα 150 μιλιγκράμμ. Αν εσύ τρως στεγνά. Δεν πίνεις αλκοόλ, δεν πίνεις πολλούς καφέδες, έχεις χαμηλό σωματικό λίπος, είναι απίθανο να κάνεις τη λεγόμενη γυναικομαστία, η οποία είναι κάτι διαφορετικό. Γυναικομαστία επίσης έχει να κάνει με το μαζικό αδένα, αλλά με την υπερπαραγωγή αστρογόνων, ίσως έχει να κάνει μέσα την προλακτίνη, χαμηλή DHT. Αλλά ο πόνος που πολλοί αισθάνονται, τους λέω κάνε μου τώρα ε2 προλακτίνη, είναι αυξημένη. Άρα δεν είναι σε σχέση των αστρογόνων. Γιατί να πάρεις αντιστρογόνο όταν η ε2 σου είναι χαμηλή. Και πάντα σε συνάρτηση με τεστοστερόνη. Άλλο να έχει 1500 τεστοστερόνη και 150 εστραδιόλη, και άλλο να έχει 500 τεστοστερόνη και 100 εστραδιόλη. Πρέπει να υπάρχει μια αναλογία. Εκεί όμως τον πόνο, στη τζιμπιά, στη φαγούρα, θέση έχει η ταμοξιφένη, να πιάσει τον υποδοχεία να μην κάτσει το τεστοστερόνη. Υπάρχει ερώτηση για αυτό διαφορά. Αλλά για μικρή, διάστημα, γιατί και αυτά κάνουν θρομβώσεις. Η διαφορά λοιπόν των μεν με τον δε. Ναι, δηλαδή διαφορά ταμοξιφένη, Νόλβαντεξ με αριμιντέξ. Το αριμιντέξ κόβει το ένζυμο και σκοτώνει την παραγωγή αστρογόνων από την αρχή. Ενώ τον Olvadex μένει τα δικά σου. Δεν αφήνει τα πλέοντα αστρογόνα να κάτσουν πάνω στην καρέγκλα. Καταβάλει στην υποδοχεία. Είναι πιο υγιεινό γιατί υπάρχουν αστρογόνα. Παρόλο που είναι παλιότερη γενιά στον Olvadex. Παλιότερη, αλλά τάει με αυτόν τον τρόπο κάπως το αθυρωματικό προφίλ. Βέβαια, στον bodybuilder δεν του χρησιμοποιεί τόσο πολύ τον Olvadex να του κόψει του γλουτού, α πούμε. Αλλά και απ' την άλλη, τον Olvadex να ξέρει ότι παρεταμένα μπορεί να κάνει θρομβώσει. Είναι προθρομβωτικό. Κόβει επίση και το IGF-1. Ναι, αυτά τα φάρμακα επιληπτικά. Αλλά τώρα παίρνουν 150 TRT και παίρνουν και ένα αριμιντέξ ομάδα. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό. Είναι καλύτερο να μην το πάρει ή είναι καλύτερο να πάρει την σωστή δόση τεστερόνη για να μην χρειαστεί αυτό. Αν δεν πάρει αριμιντέξ, θα έχει υψηλότερη HTL. Έχει καλύτερο ενδοθύλιο. Ερώτηση δική μου πάλι. Για κάποιον που είναι μέσα σε TRT και θέλει να είναι χαμηλά σε λίπος και όλα αυτά. Παράλληλη χρήση της χωριακής γονιδοτροπίνης για να κρατήσει όρχη ζωντανού σε περίπτωση που θέλει να τεκνοποιήσει. Να σου ανεβάσει στρογόνα. Ναι, στρογόνα, μπράβο. Γι' αυτό το κατακαιρματίζει σε μικρότερες δόσεις. Μπράβο. Και εκεί πράγματι να είσαι πιο ευαίσθητος. Εγώ τώρα που έκοψα τη χωριακή, θυμάμαι είχα 32 στρατιώτε που ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Όταν έπαιρνα ήταν πιο υψηλή. Όχι γιατί η χωριακή κάνει στρογόνα, αλλά γιατί η χωριακή παράγει ενδορχική τεστοστερόνη που αρωματίζει. Δηλαδή ανεβαίνουν με αυτή τη λειτουργία τα ιστρογόνα, όχι έμεσα, χωριακή σαν άμεσα. Όριο, σαν όριο χωριακή δεν παράγει, όχι. Αλλά η τεστοστερόνη που θα αυξήσει
θα μετατραπεί σε ψηλό. Ποια είναι η γνώμη σου για το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν συνήθως στην Αμερική? Ήσουν και σε ένα βίντεο με κάποιους Αμερικάνους και λέγανε 500 μονάδες τρεις φορές τη βδομάδα, μέρα παραμέρα 500 μονάδες. 1500 στο σύνολο είναι πολύ, είναι αρκετό να έχεις γονιμότητα. Εντάξει, αυτό το 1500 μπορεί να το κάνεις 200 κάθε μέρα. Έχει να κάνει και με το βάρος του. Κοίταξε, 1500 είναι πολύ καλό για την γονιμότητα. Αλλά προτιμώ να το πάρω σε 7 δόσεις των 200 προσωπικά. Κάθε μέρα από λίγο, από το να βαρέσω 750 επί 2 ή 1500 επί 1. Φάνος Καζάκης, τι πρωτόκολλο μονάδων χωριακής ακολουθεί κάποιος στο Blast & Cruise και γιατί? Δηλαδή, Blast & Cruise, να εξηγήσουμε πρώτα τι είναι, ναι. Είναι δηλαδή, το Blast είναι η κορύφωση στον κύπλο και το Cruise είναι και η καλά διάρκεια. Η γέφυρα που λένε, που χρησιμοποιούμε 250 τεστοστερόνη, λέμε DRD. Απλά αυτό προσωπικά έχει πει μέσα του ότι εγώ δεν θα βγω ποτέ, θα έχω τεστοστερόνη πάντα. Οπότε χρησιμοποιώ χωρίς να το πει. Κοίταξε, εγώ πιστεύω να χρησιμοποιεί συνεχώς 500 μονάδες, γιατί δεν έχει νόημα στο Blast να μπει στη διαδικασία τεκνοποίησης. Καλύτερα να μπει στο Cruise, που δεν υπάρχουν και τα στερεοειδή που επηρεάζουν την γονιμότητα. Οπότε ένα 500 στο Blast και μετά στο Cruise να κάνεις και το σπρωμοδιάγραμμά σου και πιστεύω ότι το 1000 είναι αρκετό για να γονιμοποιήσεις και εκεί μετά θα μπορεί να ρίξεις και το HMG μέσα. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, το Blast είναι όταν είσαι σε κύκλο και είναι στο peak όλες οι ορμόνες που χρησιμοποιείς και το Cruise είναι όταν βγαίνεις από τον κύκλο και μένεις με ορμονική αποκατάσταση μέσω της τεστοστερόνης. Οπότε αυτό εννοεί ο γιατρός ότι. Μην το αφήσεις όμως, γιατί όποιος θα μικρύνει, θα μικρύνει και η σπερματογένεση. Έχει αρνητικές επιπτώσεις να χρησιμοποιείς χωριακή παράλληλα? Στον όγκο, όχι, δεν νομίζω. Στη γράμμωση όμως πιστεύω. Εντάξει, μπορεί να αφήσει ότι θολώνει. Ναι. Αντρέας Μακρύς, τι συμπληρώματα χρησιμοποιεί το πρωί με τον καφέ του ο Γιώργος και τι με το πρωινό του? Λοιπόν, το πρωινό μου παίρνω και τον καφέ μου. Έχω εδώ τα, τη λίστα των συμπληρωμάτων. Έχουμε δύο κατηγορίες συμπληρωμάτων. Υγείας και απόδοσης. Τις απόδοσης τα γνωρίζουμε όλοι, ότι έχουμε γύρω πριν την προπόνηση τα BCA, την γλουταμίνη, την κρεατίνη, την πρωτεΐνη φυσικά, άντε και μια πολυβιταμίνη. Τώρα, τα συμπληρώματα διγύρευσης και υγείας γενικότερα είναι μια τεράστια λίστα, η οποία κοστίζει με. Σε ένα μεγάλο βαθμό παίρνουν το κάθε συστατικό μόνο που υπάρχει σε μια πολυβιταμίνη. Αλλά είναι και κάποια άλλα ειδικά συμπληρώματα που προάγουν την αντιγύρευση, την καλύτερη ποιότητα αγγείων, αρθρώσεων, ύπατος, προστάτη κτλ. Επομένως, βιταμίνη Α, βιταμίνη Ε, βιταμίνη Σ, βίτα καροτένι, D3 K2, ψευδάλιο, βερβερίνη χρώμιο για τον προδιαβήτη, ρεσβερατρόλ για τα αγγεία, κουερσετίνη ένα μεγάλο διοξυπτικό, M&M και σπερμιδίνη για το μάκρο των τελομερών, ουμπικινόλι για την παραγωγή ενέργειας στην καρδιά, πυκνογενόλι για τα αγγεία, μαγιά κόκκινου ριζιού, πολυκοζανόλι, μπεργαμόντο και νιασίνη για το λιπηδημικό προφίλ, νέα κέτυλοκυστήλινη, γλουταθιόν και σιλιμαρίνη μαζί με Lip52 για το ύπαρ, γλουκοζαμίνη χοντροϊτίνη για τις αρθρώσεις, κολαγόνο με αλουρονικό για τις αρθρώσεις, κουρκουμά για τις αρθρώσεις, βιοτίνη για το μαλλί, ντιμ για τα ιστρογόνα, αλφα λιποϊκό οξύ για το σηκώτη αλλά και για την ισουνευσυσία, ασβαγκάντα ροντιόλα φωσφατοσιλερίνη για την κορτιζόλη και το στρες, beetroot είναι το πατζάρι για το νητρικό οξύδιο, DEA πρεγνενολόνη σαν μέρος του HRT, TMG για τη χαμηλότερη ομοκυστεΐνη, κολόστρουμ για την άμυνα, κρύλ όλη για τα θηλυκερίδια, αργυρίνη και τρουλίνη για το νητρικό οξύδιο, αρσταξανθίνη για τα αγγεία, σελήνη για το θηροειδή, θηλυκό οξύ B12 για την ομοκυστεΐνη. Και αυτά είναι όλα. Τα οποία είναι μια μεγάλη λίστα φυσικά. Παιδιά, να πούμε σίγουρα ότι εδώ σε κάποιον ο οποίος δεν είναι ειδικά εξοικειωμένος με τα συμπληρώματα, αλλά ακόμα και σε κάποιον που είναι εξοικειωμένος, φαίνεται υψηλό κόστος και θα αναρωτιέται: εγώ θα παίρνω όλα αυτά κάθε μέρα? Να πούμε ότι αυτές οι πληροφορίες που δίνει ο Γιώργος αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Τις αναφέρει, πιστεύω, μέσα στο βιβλίο που έχει γράψει. Όχι μόνο εκεί, αλλά και στο Μάσιο του Βελόνι είχα ειδική εκπομπή για το τι παίρνω. Ναι. Το Στάκα τη Γίνεση του Dr. Φ. Τα έχω γράψει και στο περιοδικό το Μάσιο του Βελόνι, το οποίο υπήρχε. Υπάρχει και online άρθρο. Σίγουρα ένας γιατρός θα το χάσει όταν το δει αυτό. Και πολλοί γιατροί δεν υπέρμαχοι των συμπληρωμάτων. Άλλοι γιατροί, όπως ο κ. Παπαχαραλάμπος στην Ορθοβιετική, υποστηρίζει τα συμπληρώματα και πολλά από αυτά είναι από την μπουτίκ της κλινικής. Σίγουρα είναι ακριβό κόστος. Αλλά όταν λέμε πάμε για αγώνες bodybuilding, δεν θα κατεβάσει εκεί όλη την γκάμα των συμπληρωμάτων που είναι εργογονικά? Μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιεί αυτά όλο το χρόνο? Εγώ προσωπικά τα παίρνω όλο το χρόνο, κάθε μέρα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ξέρω ότι κατεβάζω μια κούφτα χάπια και πολλά τρόλα από κάτω γελάνε. Αλλά δεν νομίζω να δείχνουν 51. Καμία περίπτωση, έχει, αλλά. Έχει να κάνει βέβαια και με τον τρόπο που κοιμάμαι, αν καπνίζω, αν πίνω, τι δίαιτα κάνω. Αλλά άμα τα ψάξετε όλα αυτά, το καθένα έχει το ρόλο του. Εντάξει, μπορεί να πει ότι και μια πολυβιταμίνη είναι καλύτερα από το τίποτα. Αλλά αν υπάρχουν όμως και ελλείψεις, δηλαδή προσωπικά βλέπω ότι το μυοσκελετικό μου αρχίζει και πονάει. Και λέω, τώρα έχω δώσει τόσα λεφτά στο κολαγόνο, στο υαλουρονικό, στο κουρκουμά, στη γλυκοζαμίνη, το τίνι. Εγώ σκέφτομαι το άλλο. Τι θα είχα άμα δεν τα είχα πάρει? Μήπως ήμουν χειρότερα. Ειδικά με την καταπώνηση μέσω του αγωνιστικού bodybuilding που έχει προηγηθεί. Και αυτό, αλλά εγώ ήδη γυμνάζομαι με δύο μερικές ρήξεις στους παρακανθήρους μου. Που άλλο σου λέει κάτι θα βγάσω.
δεν μπορώ να κάτσω σε αυγά μου, ούτε θα το σκίσω, αλλά δεν μπορώ να μην προπονηθώ μια εβδομάδα. Ναι. Σίγουρα απέφευγα τις άρρηστα άντρα και τα σκότα βαριά. Και στην είχε πει ο καθηγητή, κύριε Τουλιάτε, λέει, δεν είστε αχθοφόρο, ούτε λέμε εργάτη να σηκώνετε βάρη. Τι να πει αυτόν τον άνθρωπο τώρα με αυτό το mentality. Εγώ, κύριε, λοιπόν, είμαι γεννημένο bodybuilder και γιατρό. Πώ θα τροποποιήσω τον ρώτησα την πρόπονση μου. Μέρα δεν είχε ιδέα από αυτού. Και μου είπε μια αποστομωτική απάντηση και λίγο απαξιωτική. Τη στιγμή που στην Αμερική έχει γίνει πια must η άσκηση για το θέμα υγείας και όλα αυτά που λένε. Ναι, αλλά σου λένε εδώ πέρα γυρεύοντας και ρογό να τα σπάσει και τα λοιπά. Πιστεύω ότι αν γυμνάσεις σωστά με σωστή τεχνική, γιατί εγώ πήγαινα και γυρεύοντας σαν τον Κόλεμαν, δεν δημιουργείς θέματα, σηκώνεις τα σωστά κιλά με τη σωστή τεχνική. Τι ανάγκη τώρα να σηκώνουμε το γυμναστήριο, γιατί αυτό δεν οδηγεί πάντοτε προς το καλό. Αντί να πάρεις στατίνη, μπορείς να πάρεις μια φόρμουλα που κατασκευάζεται σε δύο φαρμακεία υπό την επιτροπή μου, η οποία σου αποτρέπει τη ραβδομιόλυση. Δεν γνωρίζετε πολλά η κλασική ιατρική των νοσοκομείων και το είπα. Όπα, παιδιά, να σταθούμε λίγο αυτό. Συγγνώμη. Διενέσιμη πλουταθιών στην Ιταλία δίνεται. Και κάποτε όταν εγώ έκανα ειδικότητα, θυμάμαι στο Σιμανόβλιο, πετάγεται, ήταν ένα κυρωτικό και μίλησε εγώ για την πλουταθιών. Και λέει ο Μακαρίτη τώρα, ο διευθυντή, τι είναι αυτό. Και πετάγεται ένα σπασίκλα ειδικευόμενο και λέει, ξέρετε, είναι ένα τριπεπτίδιο που το δίνουν αυτά. Ιδέα έχουν από αυτού. Αλλά η γλουταθιόνη μέσα στον COVID έκανε παπάδε. Γιατί βοήθησε πάρα πολύ μαζί με τον ΝΑΚ το καλύτερο νοσοποιητικό. Η ΔΕΤΡΙΑ, α πούμε, ήταν πάρα πολύ. Εγώ παίρνω όλο τον χρόνο ΔΕΤΡΙΑ και η ΔΕΤΡΙΑ δεν έχω ποτέ κάτω από 50 το χειμώνα και τώρα έχω 75. Όταν πάνω από του μισού έχουν 15 και 10. Επίπεδα σε ένα κλεισμένο σε ένα υπόγειο. Δεν φτάνει ο σολομό ούτε και το κίτρινο τυρί, το οποίο δεν τρώμε αρκετά. Έτσι, θέλει και το συμπλήρωμα. Και ο ήλιο. Λίγο καιρό θα εκτεθούμε πολύ στον ήλιο. Άρα κάποια πράγματα χρειάζονται. Και έχει δείξει ότι και σε χώρες που έχουν υψηλή ηλιοφάνεια για αρκετό καιρό. Μακρύβονται, βάζουν ηλιακά επίσης, φοράνε μακρυμάνια. Και ο τρόπος ζωής μες στα γραφεία συνέχεια δεν είναι όπως παλιά που ήταν ο κόσμος στα χωράφια, έξω. Κοίταξε, τα συμπληρώματα είναι εναλλακτικά. Δεν είναι σαν τα φάρμακα. Δρούν επικουρικά. Ενίοτε βοηθούν στην πρόληψη. Δεν είναι στη φαρέτρα του γιατρού, γιατί και εμείς ξέρουμε από την πύλη ότι τα φάρμακα δουλεύουν περισσότερο. Αλλά δεν έχουν τις παρενέργειες στα συμπληρώματα και μπορούν ολαισθητικά να βοηθήσουν στο πλάι των φαρμάκων. Έχουμε άλλη μια ερώτηση που λέει σχετικά με τη χρήση του μαστερών επάνω στο TRT. Όταν λέμε TRT, εννοούμε ορμονική αποκατάσταση με τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη παράγει με νηστρογόνα, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τόσο μεγάλη δόση, η οποία θα πρέπει να είναι ανεξαρτήτου αν μας δίνει απόδοση στο γυμναστήριο ή πάρα πολύ σεξουαλική επιθυμία, αρκεί να μας βοηθήσει να είμαστε υγιείς ψυχικά και σωματικά. Συνεπώς, πιστεύω ότι η χρήση ενός αντιστρογόνου δεν είναι θεμητή. Σε ό,τι αφορά την τροστανολόνη των μαστερών, δεν αποτελεί φαρμακευτικό σκεύασμα. Το αντίστοιχο συνδετική DHT φαρμακευτικό είναι το προβιρόν, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε χαμηλή δόση και είναι πολύ πιο πρακτικό από το να παίρνει ενέσιμο για μια καλύτερη διάβγεια, λίπιντο, κέντρωση, αυτοπεποίθηση και είναι καλά ανοιχτό πιστεύω στα 25 mg. Από την άλλη, όταν οι γιατροί βλέπουν πρέπει και κάποια αναβολικά στερεοειδή όπως είναι μαστερών, 10. Για να πούμε ότι έχουμε καλύτερη λίπιντο, για να πούμε ότι έχουμε πιο χαμηλά εστρογόνα ή πιο ενυδατωμένες ανθρώπινες, φρικάρουν και σου λένε είστε ένα μάτσο bodybuilders που θέλετε να είστε πρισμένοι. Κατέβετε την αγνή τεστοστερόνη που αυτή σας λείπει με ένα άλλο πράγμα να κάνουμε μικροκύκλους. Και εκεί το χάνουμε κάπως και εκεί αποκτά κακή φήμη το TRT και σου λέει είστε το 90% των υποψηφίων πρώην bodybuilders που θέλετε να κάνετε πάλι και να ευλογείτε μικροκύκλους. Άρα πιστεύω προβιρών αντί για του μαστερών, σε μικρή δοσολογία, αν έστω κάτι παραπάνω στη λίπιντο, δεν είναι επιχείρημα στο γιατρό να πεις δεν σηκώνω πάγκο, θέλω να πω τι αρκεί. Δεν τον αφορά καθόλου, ούτε δεν έχω 5 εξφορματώσεις την ημέρα. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία δείχνουν ότι γερνάς, αλλά το μόνο που ενδιαφέρει τους γιατρούς να σου πω είναι η σύσταση του σώματος. Γιατί πράγματι μια σπλαχνική προπαίδεια θα σου κάνει διαβήτη και μεταβολικό σύνδρομο. Αυτό θα το αναστρέψει με τεστοστερόνη. Αλλά όχι κύριε να πάρω τώρα 250, 300, 500 mg να βάλω και μαστερών και τέτοια. Έτσι. Το 10 θα έχει θέση στην ορμονική αποκατάσταση σε έναν ο οποίος πέρασε ένα τροχαίο, το χτύπησε ένα μάξι. Για λίγο καιρό. Ακριβώς για λίγο καιρό. Για μικροδόση. Με παρακολούθηση των λιπιδίων του και του σηκωτίου του. Έτσι. Και εφόσον είναι και σε μια ηλικία και ο άνθρωπος παίρνει μια μαγκούρα. Άλλη ερώτηση που έχουμε είναι γνώμη για ντέα μέσα στο TRT. Πόσο χρόνο μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και είδα και δόση την οποία θεωρώ λίγο μεγάλη, 100 mg βέβαια, τη μέρα. Βέβαια, κακό γιατί παράγει ιστρογόνα και παράγει και μεταβολείται και στην ιστρώνη του ντέα. Το ντέα να ξέρουμε. Είναι χρήσιμο γιατί βοηθάει, είναι κατά του Αλσχάιμερ, βοηθάει επίσης το νοσοκομικό, η διάβεια βέβαια, βοηθάει τη λίπιντο γιατί καταστέλνει την SHBG. Στις γυναίκες είναι πιο χρήσιμο στη λίπιντο γιατί οι γυναίκες έχουν ανεπάρκεια τεστοστερόνης, οπότε αν πάρουν ντέα νιώθουν περισσότερο τη μεταβολή της τεστοστερόνης παρά εμείς. Αλλά πιστεύω τα 50 mg είναι αρκετά. Κοιτάμε την επίπεδα του ντέα S στο αίμα, της ενεργού μορφής, και πιστεύω ότι 50 mg είναι αρκετά. Όχι παραπάνω όμως. Αυτά τα 50 mg η δόση μαζεμένη ή τις σπάσεις. Μπορείς να τις σπάσεις.
Λένε ότι άμα το παίρνει το βράδυ μπορεί να παραγεί καλύτερη αυξητική ορμόνη. Το πρωί σε κάνει να νιώθει πιο συγκεντρωμένο και πιο εύθυμο. Εγώ προσωπικά από το 2016 παίρνω καθημερινά αντέα 50 μιλιγράμμα. Χωρίς διακοπή? Ναι. Mm-hmm. Okay. Όπως και όλο το χρόνο παίρνω 25 μιλιγράμμα προβιρών.